Από την Πάφο μέχρι την Πλατεία Ελευθερίας για ένα σκοπό, την ενίσχυση και στήριξη των φιλανθρωπικών συνδέσμων του αντικαρκινικού. Ένα όνειρο, μια ευχή και μικρή ήρωες ήταν το σύνθημα της ποδηλασίας αγάπης που διοργάνωσαν από κοινού η αστυνομία της Δημοκρατίας με την αστυνομία των Δάσεων. Η ποδηλασία αγάπης τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Άνδρης Αναστασιάδου και σκοπό έχει τη συλλογή χρημάτων για στήριξη των φιλανθρωπικών συνδέσμων για τα παιδιά που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες. Σκοπός της ποδηλασίας είναι να συγκεντρωθούν λεφτά για τα παιδιά τα σοβαρά ασθενήματα σε απάρατες νόσους, τα οποία θα διατεθούν σε συγκεκριμένους οργανισμούς. Από νωρίς το πρωί, συμμετέχοντες ποδηλάτησαν από τις επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας και Αμοχώστου και αφού συναντήθηκαν, πορεύτηκαν όλοι μαζί προς την Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκοσία. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να επιδείξουμε ζήλο και αποφασιστικότητα στη μάχη κατά του παιδικού καρκίνου, μεταφέροντας παντού το μήνυμα της ελπίδας ότι το αδύνατο μπορεί να γίνει δυνατό. Το έργο των φιλανθρωπικών συνδέσμων ενίσχυσαν και οι μοτοσυκλετιστές της Ρέμε Ράιτερς, που διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά στη Λεμεσό από την εταιρεία Ρεμέτικα σε συνεργασία με τον αντικακτηρικό. Δεκάδες μοτοσυκλετιστές μαζεύτηκαν στην περιοχή της Μαρίνας του Σεν Ράφαελ και σχημάτισαν πορεία μέχρι το Μόλο σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης του καρκίνου.